τη δική του άποψη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, τόσο της ψήφου εμπιστοσύνης όσο και της ψήφισης της Συμφωνίας των Πρεσπών, δίνει, μιλώντας τηλεφωνικά με το Top Channel, ο πρώην βουλευτής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος. Ο ίδιος τονίζει πως ακόμη δεν έχει γίνει καν σύσκεψη πολιτικών αρχηγών για το ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών και όλο αυτό με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι λοιπόν ο διχασμός και ο φανατισμός τελικά είναι σταθερά μια επιλογή μετριοτήτων που όμως, όπως είπα ήδη, οδηγεί σε επικίνδυνους δρόμους. Πρέπει να επανέλθουμε στην πραγματικότητα, να μιλήσουμε με ειλικρίνεια στους πολίτες για αυτά που τους απασχολούν. Οι νέοι μας εξακολουθούν να φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν σταμάτησαν να φεύγουν σε 4 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ δεν λέω ότι ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ μονάχα. Εν πάση περιπτώσει, διαπίστωσαν το πρόβλημα και λύση δεν είχε απεδείχθει. Κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό δεν μιλάει κανείς. Περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα η Κοζάνη, εμείς βρισκόμαστε στη Κοζάνη και στη Δυτική Μακεδονία ευρύτερα με την απειλή μιας κρίσης που δεν έχει ξαναυπάρξει σε περιοχή της χώρας στα μεταπολεμικά χρόνια. Από τον πόλεμο και μετά, όχι από τη μεταπολίτευση, από τον πόλεμο και μετά. Δηλαδή αυτό που έρχεται στην Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία δεν το έχει διανοηθεί το πιο διαστραμμένο μυαλό. Λοιπόν, δεν εξισώνω τις δύο απόψεις για το ευαίσθητο θέμα της Μακεδονίας. Είναι γνωστή η θέση δικιά μου. Απορρίπτουμε αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών. Είναι μια κακή συμφωνία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω μπορούμε να συζητήσουμε πιο ήπια, πιο νυφάλια, πιο πολιτισμένα. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε. Και κοιτάξτε, για όλο αυτό, βέβαια, την κύρια ευθύνη, κυρία Αρχιούρα, τη φέρνει ο κυβερνητικός συνασπισμός ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που έφυγε το ένα σκέλος του τυπικά είναι εικονικό το διαζύγιο συμφωνημένο όπως κάνουν κάποια ζευγάρια για λόγους εφορίας. Λοιπόν, την κύρια ευθύνη λοιπόν τη φέρνει αυτός ο κυβερνητικός συνασπισμός και ο Πρωθυπουργός προσωπικά, γιατί έχει διαπρέψει σε μια στρατηγική, τακτική, όπως θέλετε πέστε το, όλα τα θέματα, ακόμα και τα εθνικά θέματα, τα χρησιμοποιεί με εσωτερική διάστηση για να πλήξει πολιτικούς αντιπάλους. Δεν έχει γίνει καν συμβούλιο πολιτικών αρχηγών για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Στα Σκόπια έχουν κάνει 3, 4, 5 συσκέψεις οι πολιτικοί αρχηγοί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που έχουν και μεγάλες διαφορές. Ξέρετε ότι ο πρόεδρος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, εγώ τη λέω ακόμα με το όνομα αυτό πριν κυρωθεί η συμφωνία, με αυτό που μέχρι σήμερα τη λέμε, δεν αρνείται να υπογράψει την απόφαση της Βουλής για την αθεώρηση του συντάγματος. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο πρόεδρος με τους πολιτικούς αρχηγούς καθίσαν σε ένα τραπέζι 3, 4, 5 φορές. Σε εμάς δεν έγινε καν σύσκεψη πολιτικών αρχηγών. Με ευθύνη βέβαια του Πρωθυπουργού, γιατί αυτός έπρεπε να ζητήσει το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να ενημερώσει. Και για να μην μένουμε μόνο σε μεγάλο, ας πούμε, αυτή η πρακτική αναπαράγεται και δεν οδηγεί πουθενά. Πριν από 4 χρόνια τέτοια εποχή, έβγαζε ο τόπος μας 4 κυβερνητικούς βουλευτές, 3 ο ΣΥΡΙΖΑ και 1 τον ΑΝΕΛ, τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν αλλάζει τίποτα, αυτός που είχε δημιουργήσει ΑΝΕΛ τότε. Λοιπόν, και τότε βουλευτάδες, κυβερνητικοί, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και δεν ξέρω ποιοι άλλοι παράγοντες, σας θυμίζω ότι αγωνιζόταν κανένα μήνα να με συκοφαντήσουν για το αρδευτικό της Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου. Όταν τους απέδειξε ότι είχε προταθεί κανονικά στην Ευρώπη και έπρεπε να με ερημνήσουν γι' αυτό το έργο που είναι η πηγή ζωής για όλη την περιοχή της Κοζάνης και όχι μόνο για την παραλίμνια περιοχή, την περιοχή δηλαδή που αφορά το αρδευτικό Βόρεια Ζώνης, δεν ξαναμιλήσαν. Από τότε πέρασαν 4 χρόνια και το αρδευτικό του ήδη δεν έγινε τίποτα. Το αρδευτικό ήταν καλό δηλαδή εάν συκοφαντούσε έναν πολιτικό τους αντίπολο. Μέχρι εκεί. Δεν τους ενδιαφέρει το αρδευτικό. Δηλαδή αυτή η νοοτροπία, αυτή την νοοτροπία πρέπει να τελειώνουμε, να την αφήσουμε πίσω. Διαφορετικά θα μετράμε μόνο προβλήματα. Μόνο προβλήματα τους. Πόσα σπίτια έχουν μείνει που δεν μετράν ξενιτεμένο παιδί τους στο εξωτερικό και θα μετράμε τα συντρίμμια της Δυτικής Μακεδονίας και της Κοζάνης τα επόμενα χρόνια και της χώρας φυσικά, έτσι.